Στο Λουτράκι, στο Λουτράκι σας έχουμε γαμίσει. Στο... Ε, Λουτάκι. Ναι. Μ' ακούς, Τάκι. Ναι, ρε, λέγε. Όχι, μην τραγουδάς, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι να πας? Να σου πω κάτι. Πού να πας? Ξύλο, ξύλο, στο πούστερ. Άκουρε, βάζε, άκουρε, μούλε. Είσαι και εσύ ένα μουλικό παιδί. Αυτό να μεγαλώσει με το καλό και να βρεις κάποιον να το κάνεις. Το να το λες στο ράδιο, είναι, είχε ένα παίχτη παλιά ο Παναθηναϊκός που το λέγανε Κασελάκι. Στο μπάσκετ νομίζω. Είναι πούστικο δηλαδή, κατάλαβες θέλω να πω. Ο παίχτης Παναθηναϊκού, ο Κασελάκης. Εμείς μη μαθαίνετε από εκεί. Να έχεις τα τέτοια, τα κοκόνια, να βρεις κάποιον να το βαρέσει. Δεν το έχεις καμιά σφαλιάρα. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Πάω να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί με πήραν τηλέφωνο, κάποιος με ζητάει. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Τι το ήθελε στο βόλεϊ λαγέ, τι το ήθελε στο βόλεϊ λαγέ. Πούτσα και στο μπάσκετ, πούτσα και στο... Ρώμα για μαρτία, πρώτο το Γουέμπλεϊ τη Χούντα στο παιδί. Βρέθηκα και στο Γουέμπλεϊ. Για πέστε μου εκείνη την ιστορία με τον Ερυθρό Αστέρα, αν μπορείτε, γιατί μ' άρεσε. Ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέβης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους, πια ήταν το 3-0. Για την πρόκριση αισθάνθηκα ότι δεν αισθάνομαι καλά. Λέει ο κύριος Πατακός ήταν δίπλα μου, τι λύσαξες για να με καθησυχάσεις, λοιπόν μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και του κάνω, για όνομα του Θεού, του λέω, είναι ο πρέσβης δίπλα μου και μου λέει, δεν ξέρει ελληνικά γρή. Και μου λέει ο πρέσβης απ' την άλλη, εκείνη τη μέρα είχα βγάλει, μου λέει ο πρέσβης, μη στεναχωρήσετε κυρία Παπαδοπούλου. Το πληρώσετε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Όλη του ιστορία, Ρώμα για μαρτία. Ήταν το 1975 από την Οδύνη της υπόθεσης των λουλουδιών που εμπλέκει δύο παίκτες του Ηρακλή σε μια σκοτεινή ιστορία λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο μας ενημερώνω ότι πράγματι είναι ενημερωμένοι για τα τηλέφωνα που γίνανε. Είναι ενημερωμένοι, τώρα πρέπει να πω για το όνομα, για το Χαλιαμπάλια. Μέχρι που υπήρχαν κάποιοι παίχτες τους οποίους τους είχαν όλη τη νύχτα εκεί στα γραφεία και τους το παραδεχτήκαν ότι όντως υπήρχε κάτι το μεμπτό. Μέσα εκεί έμαθα τελικά ότι ο Ζαχαρίας μιλούσε με κάποιον από την Αθήνα ο οποίος είχε ανθοπολείο. Έτσι ονομάστηκε η υπόθεση των λουλουδιών. Πότε με μπουμπλίδες, πότε με λουλούδια, μ' όλα αυτά δεν τρέπονται και θέλουν το γουδί. Καλά, εκείνο το καλοκαίρι τι, δηλαδή, τόσο φοβερό καλοκαίρι ήταν εκείνο το 1974. Ναι, το 1974 με φωνάζει ο Γουλανδρής και μου λέει Χριστάρα θα σε πάρω. Ναι. Πάρε και 20.000 για να κάνεις διακοπές το καλοκαίρι. Oh. Και μετά προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Και μετά προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος μου και μου λέει Χρήστο ξέχασε λέει τις ομάδες αυτές που θες να πας και το ένα και το άλλο. Mm-hmm. Πήραν τηλέφωνο από το Πεντάγωνο και έχεις καταλήξει λέει στον Παναθηναϊκό. Oh. Πήγα στον Παναθηναϊκό, πήρα παπούτσα και το ένα και το άλλο. Mm-hmm. Και την άλλη μέρα ακριβώς έπεσε η Χούντα. Μάλιστα. Ακριβώς έπεσε η Χούντα και πήγα στην ΑΕΚ. Δηλαδή είναι θέμα τύχης. Ήθελα να ήμουν κουβός, κουβός κι από τα δύο. Θα είχα μονάχα, τραγουδάρα, μονάχα ένα καημό. Τώρα ακούω καλά. Και όχι χίλιους δύο. Ακούω καλά τώρα. Λοιπόν, Βαζέλια, κουφάθηκε ο άλλος, ξεκουφάθηκα εγώ. Ελάτε, ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε.
Εντάξει είμαστε, βαζέλια. Ένα... Πήρατε έναν αγώνα στα χαρτιά με ένα βρώμικο κουφό, με ένα βρώμικο άνθρωπο που έκανε τον κουφό. Αυτοί είστε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει. Πάμε σε γράμμες. Καλησπέρα κύριε Τάκη. Τι θες εσύ ρε. Μη θυμάσαι. Καλώς το Κασελάκι, το ποδοσφαιριστή. Μπασκεμπολής του Παναθηναϊκού δεν είσαι. Φυσικά. Μπράβο. Έλα, καλό βράδυ. Λοιπόν... Αυτά, μάγκες μου. Εμπρός. Έλα. Ναι. Όχ, ρε, τι αυτή είναι αυτό. Παιδιά, τώρα καταλαβαίνω το Μουνιακάρ. Τώρα το καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Ο Μαλόκ είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Αποστόλης ο Ψαράς από το Μαλόκ είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Δεν ακούω, ρε. Με ακούς. Τι να ακούσω. Α, ναι, έλα λίγο, έλα, πες. Αποστόλης είμαι, Αποστόλης λέγομαι, ο Ψαράς από το Μαλόκ, Ολυμπιακάρα. Γεια σου, ρε Αποστόλη Ψαρά. Τι κάνεις, τι φάγαμε χθες μας γαμίσανε, ρε πούστη. Ναι, σε γαμίσανε σε ένα παλιό πουστά. Ο Ολυμπιακός δεν γαμιέται, οι άλλες ομάδες γαμιούνται. Μαλάκα, που λερώνεις και το επάγγελμα του Ψαρά. Έλα, ψάρεψε τα αρχίδια μου. Μαλάκα. Ας ακούσω ο φίλος Μποντοσάντα, σε κυνηγάει. Λοιπόν, Αποστόλης, το Αποστόλη του Κοντούκη, στο διάλογο. Ακούστε. Είσαι βάζελος. Πριν δύο ώρες εγάμισε ο Ολυμπιακός. Πονάει το κολαράκι σου. Δεν αναφέρομαι στις αθλητρίες, τις σέβομαι. Εμείς δεν είμαστε μουνόπανα σαν και εσάς που βρίζετε και φτύνετε τις παίχτριες του Ολυμπιακού. Αλλά και κορίτσια, τώρα μπορεί να βρίσκει μια γυναίκα. Ένας ένας μαλάκας. Λοιπόν, το κολαράκι σου όμως πόνεσε πριν δύο ώρες. Ε, δεν πόνεσε. Μια χαρά πόνεσε. Ήθελα να μουν ακουφός. Γεια σου ρε Μουνιακάρ. Κυριάννη, να του κάνεις 10 χρόνια συμβόλαιο. Μέχρι να φύγει με, με τη θεραπεία που κάνει να φύγει ξεκουφός. Όχι κουφός, ξεκουφός. Εμπρός. Μπρος! Γεια σου Τάκη! Γεια! Βασίλης από Καμίνια. Από? Από Καμίνια, από κατακόκκινα Καμίνια. Σαλαμίνα, ναι. Ναι, εντάξει, ολοκός, ανοιχτός. Τι να κάνεις? Τι είπε, τι είπε ο βλαμμένος. Τι λέει, γεια σου. Ωπα! Έλα, Τερί! Γίνατε κι εσείς τουρκάκια! Ωπα! Τραγουδάρα, μάγκε! Καθέτε να δικάσει. Ναι, ρε, γίγαντα. Σαν το χρόνια σαν κολλήσει. Να τη δικάσει. Ναι ρε γίγαντα. Για όσες μ' άνοιξε πλήγες, δώσες να φέρουνε φιλιές, να τις περάσει. Τραγουδάρα μάγκες. Ελάτε να τη πιάσετε. Τη ψεύτρα να δικάσετε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Ό,τι σου λέω. Σανά τους πελάτες. Είναι λαγί και χούλικα το σπρέι. Μα κατάβα δώσ' είναι όλοι γκέι. Και του το σπίτι
Ε, τη θεία! Είναι η αδερφή της θείας. Λοιπόν, ακούστε κάτι, Βαζέλια. Και σε ΑΕΚ και σε ΠΑΟΚ, ζήτε σε όλους σας. Ειλικρινά, εγώ δεν θα το παίξω ότι... Εχθές πληγώθηκα, όχι στεναχωρέθηκα. Η καρδιά μου έγινε έτσι. Αλλά, χαρήκατε. Πέστε μου εσείς, τι είναι πιο καλά. Να γαμάω εγώ τη Ναόμη και εσύ θα χαίρεσαι που τη γαμάω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα ήθελες εσύ να γαμάς τη Ναόμη και να χαίρεσαι στο πραγματικό, δηλαδή, έτσι δεν είναι. Άραγε, εσύ χάρηκες που έχασε ο Ολυμπιακός με ξένα αρχίδια που λένε. Ενώ εγώ έχω την απόλαυση του γεννημένου πρωταθλητή της Ελλάδος από το 1930 μέχρι τώρα να γαμάω με τα δικά μου τα αρχίδια εσάς, πια Ναόμη. Εσάς. Και χαίρομαι. Ενώ εσείς δεν μπορείτε να νικήσετε, μία στο τόσο νικάτε, έτσι βάσει πρωταθλημάτων και στατιστική, και περιμένετε να χάσετε ο Ολυμπιακός από κάπου για να χαρείτε. Και λέω τώρα εσείς, σε εσάς, δεν είναι πιο ωραίο εγώ που σας γαμάω. Εγώ σας γαμάω. Εγώ. Και εσείς χαίρεστε όταν ο Ολυμπιακός χάνει. Ποιο είναι πιο καλό, για πέστε μου. Να γαμάτε με ξένα αρχίδια ή με τα δικά σας. Εντάξει είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, εμπρός. Περαντάκι, Ραφαήλ από το Ερυθρό Λευκοχαϊδάρι, Ολυμπιακός. Γεια σου, Ραφαήλ. Έλα τώρα που πήραμε το πλεονέκτημα έδρας με τη Βίρτους Μπολόνια, τώρα έχουμε ένα συνθηματάκι μέχρι να φτάσουμε στο Βερολίνο που θα φτάσουμε. Ναι ρε φίλε μου, στο μπράβο. Βερολίνο ερχόμαστε να το θα σηκώσουμε. Στο Βερολίνο θα έχουμε να το σηκώσουμε. Ναι ρε γίγαντα, Ραφαήλ. Και τώρα... Στο ποδόσφαιρο υπάρχει στην επίθεση μια φορά σε έναν αγώνα δεν έχουν παίξει μαζί βασικοί ο Ελαραμπή και ο Ελγκαμπή. Ναι. Και αν παίξουν στον επαναληπτικό όλα πιστεύω είναι ανοιχτά για την πρόκριση όσο δύσκολο κι αν είναι. Ναι ρε γιγαντά μου, ναι. Να είσαι καλά φίλε μου Ραφαήλ. Έγινε καλό βράδυ. Καλό βράδυ γιγαντές. Πόσο αγαλιάζει η ψυχή. Ο Μουνιακάρ, με αυτά κερδίσατε. Τόσο πούστιδες είστε. Τόσο πολύ γάμιαστε. Τόσο πολύ χαρήκατε χτες και μετά από 12 ώρες ο Ολυμπιακός σας γάμισε. Τι, δεν ανακατεύεστε με το βόλεϊ. Σας έχω γαμίσει, Λουτράκι, Πειραιά, στο μπουρδέλο σας. Πού άλλο έχουμε παίξει. Όπου άλλο έχουμε παίξει. Και στην Παιανία, σας γαμίσαμε και εκεί. Και πού άλλο, Γλυφάδα έχουμε παίξει από εκεί. Παντού, σας γαμάμε συνεχώς. Από πίσω και από μπρος. Ο Ολυμπιακός. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Παιδιά, χίλια εστία μείνανε, αύριο 10 με 4. Την Κυριακή θα είμαστε και σας, μέσα από την καρδιά μου, ρε παιδί μου, παραδέχομαι τη μαγιά σας που δείχνετε ότι αγαπάτε τον Ολυμπιακό. Όχι από τα δύο παιχνίδια που δεν ανάψαμε ένα καπνογόνο, ότι όταν μας έχουν στην μπούκα και μας περιμένουν να μας στήσουν στον τοίχο, δείχνετε την αξία σας, που πάντα την είχατε. Αλλά ειδικά σε αυτό που μας έχουν με τον πιστόλι στο κρόταφο. Καλό βράδυ σε όλους.